Πάμε λίγο στην πρώτη μας συνέντευξη. Έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο της ΠΑΕ Πανατολικός, τον κύριο Μάκη Πελεβόνη. Να τον καλησπερίσουμε. Καλησπέρα. Χρόνια πολλά, Χρυσός Ανέστη. Καλησπέρα, καλησπέρα και σε εσάς. Τι κάνετε, καλά? Χρόνια πολλά. Και με υγεία πάνω απ' όλα, γιατί είμαστε σε μια εποχή που είναι αυτή η ευχή είναι απαραίτητη. Όντως. Ετοιμάζεστε για κανένα τριήμερο, τίποτα σπέτσες, πύλιο, ζαχοροχώρια, μπα. Την Πορτομαγιά. Αυτά θα τα ξεχάσουμε, μου φαίνεται για αρκετό καιρό, αλλά ας ελπίζουμε να τελειώσουν γρήγορα. Κύριε Πελεβόνη, ο Πανατολικός πώς βιώνει την κατάσταση αυτή εδώ και δύο μήνες? Νομίζω δύσκολα, δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά πράγματα. Οι παίχτες έτσι κι αλλιώς είναι αποκλεισμένοι και προσπαθούμε να τους κρατήσουμε σε κάποια φόρμα, μπορούμε να πούμε, ασκήσεις οι οποίες γίνονται από το προπονητικό team, στις οποίες μπορούν να κάνουν στο σπίτι ή μόνοι τους έξω όπως μπορεί ο κάθε πολίτης. Αλλά καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν είναι μέτρο που λύνει το πρόβλημα. Και γενικά δύσκολα, δεν κινείται κάτι και στο ποδόσφαιρο, το ξέρετε και το βλέπετε έτσι κι αλλιώς. Έχετε και παίκτες στο εξωτερικό, κύριε Πελεβόνη, ή είναι όλοι στην Ελλάδα? Υπάρχουν πολύ λίγοι παίκτες πλέον και γυρίσανε κάποιοι παίκτες που ήταν. Είναι νομίζω δύο παίκτες ακόμα οι οποίοι βρίσκονται στο εξωτερικό και οι οποίοι έχουν δρομολογήσει να έρθουν, με δεδομένο ότι υπάρχει απόφαση τουλάχιστον σε πρώτο στάδιο να παίξουμε και να ολοκληρώσουμε την αγωνιστική περίοδο. Έγινε μια τηλεδιάσκεψη χθες που κράτησε πολλές ώρες. Συμμετείχε ο ιδιοκτήτης της ομάδας, ο κ. Κοστούλας. Νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι ότι αν είναι δυνατόν να επιστρέψουν οι ομάδες στις προπονήσεις στα μέσα Μαΐου και αρχίσει η δράση 7, 8, 9 Ιουνίου, αν και οριακά πάλι μπορεί να γίνει σεζόν, έτσι δεν είναι? Σε αντίθετη περίπτωση όμως, αν ξεκινήσουν προπονήσεις τον Ιούνιο, δύσκολα τα πράγματα. Ναι. Δεν είμαστε αντίθετοι σε να παίξουμε ποδόσφαιρο, παρότι βρισκόμαστε σε μια δύσκολη θέση, όπως είχε μια κακή χρονιά για μας και είμαστε από τις ομάδες που θα παλέψουν για να παραμείνουν στην κατηγορία. Ο λόγος που εμείς εκφράσαμε στο Συμβούλιο να μην δεν ήμασταν εμείς και ο Παναθηναϊκός εκφράσαμε μια τέτοια θέση, είναι γιατί εμείς το ποδόσφαιρο το βλέπουμε πολύ διαφορετικά. Δεν μπορούμε να φανταστούμε ένα ποδόσφαιρο με κεκλεισμένο των θυρών, με ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα πάνε στο γήπεδο και θα παίρνουν με δύο λεωφορεία, ακούω ότι θα γίνει στη Γερμανία, θα μεταφέρονται, ότι δεν θα μπαίνουν στα αποδυτήρια, ότι θα έρχονται την τιμή για το γήπεδο. Νομίζω ότι αυτό είναι μια απλή διεκπαιρέωση και δεν είναι το φυσικό ποδόσφαιρο, το ποδόσφαιρο που όλοι αγαπάμε και που θέλουμε να δούμε να ξεκινάει με τις καλύτερες συνθήκες. Χρονικά δεν ξέρω αν θα προλάβουμε. Δεν ξέρω τι θα ανακοινώσει σήμερα ο Υφυπουργός Αθλητισμού. Αλλά επειδή ακούω διάφορα σενάρια ότι θα γίνονται προπονήσεις και οι παίκτες θα πρέπει να είναι σε απόσταση 2 μέτρων, δεν μπορώ να καταλάβω πώς θα ολοκληρωθεί όλο αυτό. Φανταστείτε μια προπόνηση, πώς θα γίνουν ασκήσεις τακτικής, πώς θα γίνουν τα διτέρματα, πώς θα γίνουν όλα αυτά που ξέρουμε στο ποδόσφαιρο. Και θεωρούμε ότι δεν πρέπει να το δούμε το ποδόσφαιρο ως διεκπαιρέωση και ως μια διαδικασία για να ολοκληρωθεί για κάποιο λόγο, για οποιοδήποτε λόγο. Είτε οικονομικό είναι, είτε οποιοδήποτε άλλο εννοώ. Παιδιά. Κύριε Πελεβόνη, όλο αυτό όπως είπατε και εσείς δεν είναι ποδόσφαιρο, αλλά τελικά οι ομάδες, γιατί, ή τέλος πάντων κάποιες ομάδες, η πλειοψηφία δεν ξέρω τώρα πώς αυτό μπορεί να μεταφράσει. Η πλειοψηφία είναι που θέλει να παίξει. Και εμείς σας λέω ότι θέλουμε να παίξει. Αλλά έχουν διαμορφωθεί αυτές οι συνθήκες οι οποίες πρέπει. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία των αθλητών. Η υγεία όλου του κόσμου και νομίζω αυτό είναι προτεραιότητα αυτή τη στιγμή. Ακριβώς. Δεν ξέρω πώς θα, μακάρι να υπάρξουμε... Τι ποδόσφαιρο θα είναι αυτό χωρίς προπονήσεις? Τι ισό ποδόσφαιρο με 2 μέτρα απόσταση? Εντάξει, όλοι ξέρουμε ότι είναι ένα άθλημα δύναμης, επαφής, ταχύτητας. Δεν ξέρω πώς ξέρετε, μπορεί να πέσει. Λένε ότι θα πάρουμε διάφορα μέτρα για να φτάσουμε στο γήπεδο, για να έχουν τις αποστάσεις οι παίχτες μεταξύ τους. Όταν θα μπουν για να παίξουν, ξέρει, είναι αδύνατο να μην έρθουν σε επαφή οι παίχτες. Είναι αδύνατο, δεν γίνεται. Παρότι θα παίρνεις 1000-2 μέτρα μέχρι να μπει στον αγωνιστικό χώρο, εκεί όλα αυτά δεν είχαν κανένα νόημα τις προηγούμενες ώρες που γίνανε.
Παρ' όλα αυτά, αισιοδοξούμε και μακάρι να ολοκληρωθεί και να παίξουμε ποδόσφαιρο και εμείς το θέλουμε. Πιστεύω και οι φιλαθλοί μας το θέλουν και οι φιλαθλοί της Ελλάδας. Νομίζω ότι είναι, πάνε χαρά έστω και με αυτόν τον τρόπο να γίνει. Ελπίζουμε να γίνει επειδή υπάρχουν συνθήκες και όχι γιατί πρέπει για οποιοδήποτε λόγο, σας είπα, είτε οικονομικό είτε οποιοδήποτε άλλο. Όπως επίσης δεν είναι ποδόσφαιρο, συγγνώμη Στεριό, όπως επίσης δεν είναι ποδόσφαιρο να ασχολούμαστε συνέχεια με τις επιτροπές, με τα δικαστήρια, με τα ΚΑΣ, με τις προσφυγές, με όλα αυτά. Εδώ έχει ξεφύγει η κατάσταση σε αυτό το κομμάτι. Νομίζω ότι αν δεν σταματήσει αυτή η αντιπαλότητα, δυστυχώς όχι μόνο βήματα μπροστά δεν θα κάνουμε, γιατί είμαστε αρκετά πίσω και πρέπει ίσως να τρέξουμε για να γυρίσουμε το ποδόσφαιρο εκεί που πρέπει και έτσι όπως πρέπει. Αλλά αν δεν σταματήσει αυτή η αντιπαλότητα, δεν βλέπω να προχωράμε. Ναι. Μπλέκουν και εσάς όμως, κύριε Πελεβόνη, τον Πανετολικό, βέβαια. Απάντησε ο πρόεδρος χθες στο Sport DNA, είπα στον κύριο Γραφείο πρέπει να τρέφεται, γιατί είπα στον πρόεδρο ότι πήρε χαρτάκι από τον Μάκη Γκαγκάτση. Ναι, εντάξει. Είμαι 15 χρόνια, από την πρώτη μέρα που ήρθα ο Κωστούλας εδώ, προκαλώ τον οποιονδήποτε, όχι αποδείξεις, έστω και ενδείξεις αν έχει, γιατί τελικά στην Ελλάδα ακόμα και με αποδείξεις δεν τιμωρείται κανένα για όσα έχει κάνει στο ποδόσφαιρο και με αποδείξεις, αλλά ακόμα και ενδείξεις να έχει για αυτά που λέει, τον προκαλώ να τα κοιμοποιήσει και να τα βγάλει. Δεν υπάρχει νομίζω πιο ξεκάθαρη θέση από αυτή που έχει κρατήσει ο Πανετολικός όλα αυτά τα χρόνια. Και μου κάνει εντύπωση γιατί προσπαθούν να τον βλέψουν σε όλο αυτό. Και δεν μπορώ να καταλάβω και από πού, ποια είναι η αφορμή και τι έχουμε κάνει που μπορεί να βγάζει κάποιος αυτό το συμπέρασμα. Νομίζω πιο ξεκάθαρα από... Είναι φοβερό ότι δεν έχετε πάρει δανεικούς όλα αυτά τα χρόνια από ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό, ξέρετε, θα ήταν πολύ εύκολο για μας. Δεν έχει συμβεί ξανά με κάποια ομάδα. Νομίζω ότι είμαστε μοναδική, όχι δεν νομίζω, είμαι σίγουρο ότι είμαστε μοναδική ομάδα και να ξέρετε πολύ καλά γιατί κάθε χρόνο ο ιδιοκτήτης οικονομικά ματώνει αρκετά και το έχουμε πει, παρότι φέτος προσπαθήσαμε να κατεβάσουμε λίγο, να μειώσουμε τη ζημιά κατεβάζοντας το μπάτι και είδατε ίσως το πληρώσαμε μέχρι τώρα, βρίσκομαστε σε αυτή τη θέση που βρισκόμαστε και αναγκαστήκαμε το Δεκέμβριο και κάναμε πάλι υπερβάσεις για να φτάσουμε. Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι κάνουμε με αξιοπρέπεια. Και αν κάποιος γυρίσει πίσω, η παράγκα του ποδοσφαίρου μας κράτησε 4 χρόνια στη ΓΑΜΑ Εθνική. Δεν ενδώσαμε σε καμία πίεση και σε κανέναν όλα αυτά τα χρόνια. Μας ρίξανε από την Α Εθνική. Θυμάστε, υπήρξαν ομάδες οι οποίες δεν υπάρχουν τώρα στο χάρτη, οι οποίες κάνανε πρωταθλητισμό τα τελευταία παιχνίδια. Και πέσαμε. Παρ' όλα αυτά όμως δεν αλλάξαμε στάση και συμπεριφορά. Δεν μπορώ να καταλάβω. Και σας ξαναλέω, προκαλώ τον οποιονδήποτε έστω και την παραμικρή ένδειξη αν έχει ότι εμείς, δεν το συζητάω τώρα για χαρτάκι, δηλαδή δεν θα το δεχόταν κανένας από εμάς που είμαστε και κυρίως ο Κωστούλας να πάρει χαρτάκι από οποιονδήποτε. Ναι. Και όπως ξεκαθάρισε, ναι. δεν έχει και ανάγκη κανέναν για να κάνει κάτι τέτοιο. Κύριε Πελεβόνη, ήταν εύκολο για μας να πάρουμε τον Νουάρντα και τον Γκάτσε φέτος, κυρίως τον Νουάρντα που ήταν ένα δικό μας παιδί. Ήταν εύκολο για μας παλιότερα να πάρουμε τον Μαρτίνες δανεικό και άλλους παίχτες, τους οποίους μας προτείνανε από όλες τις ομάδες αυτά τα χρόνια. Δεν το κάναμε όμως. Έχουμε πουλήσει αυτά τα χρόνια παίχτες σε όλες τις ομάδες. Στον Ολυμπιακό, στην ΑΕΚ, τον Μπακάκη και τον... στον ΠΑΟΚ έχουμε πουλήσει παίχτες, στον Παναθηναϊκό, τον Διαφάνες. Δηλαδή σε όλες τις ομάδες, όπου είχαμε την καλύτερη προσφορά, δώσαμε παίχτες. Δεν μπορώ, σας λέω ξανά, να καταλάβω αυτή την του κυρίου Αγραφιώτη κυρίως, αλλά και την παρέμβαση του κυρίου Μαρνάκη. Και τους προκαλώ αν έχουν στοιχεία, όπως είπε και ο πρόεδρος, καλή τύχη. Και σας μιλάω για ενδείξεις, όχι για αποδείξεις που πλέον στο ελληνικό ποδόσφαιρο έχουν καταγραφεί σε κασέτες, σε δικογραφίες, σε οτιδήποτε και δεν έχει τιμωρηθεί κανένας. Εγώ μιλάω για ενδείξεις. Την επόμενη μέρα εγώ τουλάχιστον προκαλώ όλους να παραιτηθώ. Και νομίζω πιο ξεκάθαρα από τον πρόεδρο, από τον κύριο Κωστούλα, δεν το έχει πει κανένα. Ίσως είναι πολύ ευγενικός ο κύριος Κωστούλα, στην άποψή μου υπάγεια που δεν αλλάζει. Τέλος πάντων, απόψεις είναι αυτές. Κύριε Πελεβόνη, η εξαγγελία για κλειστές κερκίδες μέχρι να βρεθεί εμβόλιο
τι μπορεί να σημαίνει για το ποδόσφαιρο το ελληνικό και ομάδες όπως ο Πανετολικός που δεν έχουν μεγάλο μέτοχο που θα δώσει 5, 6, 7, 8, 10 εκατομμύρια, ούτε έχει τόσο πολύ κόσμο από πίσω του. Ένα πρωτάθλημα το νέο χωρίς διαρκείας, χωρίς εισιτήρια μέχρι το εμβόλιο, πρακτικά τι μπορεί να σημαίνει για τις περισσότερες ομάδες. Ναι, νομίζω ότι ίσως είναι για ομάδες σαν τον Πανετολικό, σε εισαγωγικά μικρομεσαίες, γιατί εμείς θεωρούμε ότι όλες οι ομάδες είναι το ίδιο, σε κόσμο, μπορεί να μην είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα ίσως είναι τα τηλεοπτικά. Κάνουμε μια προσπάθεια τα τελευταία χρόνια, μετά από τότε που έσπασε η κεντρική διαχείριση με την ΟΒΑ, να το ξαναβάλουμε στο τραπέζι το θέμα της κεντρικής διαχείρισης. Το καταφέραμε στην τελευταία συνεδρία, στο έβαλε ο κ. Κοστούλας και ζητήσανε και ψηφοφορία και νομίζω πέρασε ίσως με ένα λευκό μια όχι αρνητική θέση του Ολυμπιακού, μια διαφορετική θέση. Έβαλε κάποιες προϋποθέσεις για να πάμε στην κεντρική διαχείριση. Νομίζω ότι είναι το βασικότερο. Και εδώ, επειδή η πολιτεία έχει αποτραβηχτεί από αυτό το θέμα, δηλαδή δήλωσε ότι η ΕΡΤ δεν θα συμμετέχει, θα είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Νομίζω το βασικότερο είναι αυτό. Όσο αφορά τον κόσμο και τα εισιτήρια, το πρόβλημά μας, τουλάχιστον εμάς, δεν είναι οικονομικά τόσο μεγάλο όσο τα τηλεοπτικά. Περισσότερο έχει να κάνει με την ουσία του αθλήματος. Δεν μπορούν ότι οι παίκτες να το ευχαριστηθούν το ποδόσφαιρο με αυτόν τον τρόπο. Αλλά και βέβαια, ούτε και οι φίλαθλοι μπορούν να ανταπολαύσουν το ίδιο από την τηλεόραση από ότι να βρίσκονται στο γήπεδο. Νομίζω ότι θα είναι πολύ δύσκολη οικονομικά η χρονιά και αν, και το επαναλαμβάνω, αν η πολιτεία έχει πολλούς τρόπους να το κάνει, δεν είναι μόνο τα τηλεοπτικά, υπάρχουν τρόποι να το κάνει η πολιτεία. Να ξέρετε ότι οι ΠΑΕ, οι περισσότερες, δίνουν πολλά έσοδα, άμεσους και έμεσους φόρους από το ποδόσφαιρο. Η πολιτεία παίρνει αρκετά έσοδα, είναι εκατοντάδες εκατομμύρια νομίζω κάθε χρόνο, τα οποία παίρνει από το ποδόσφαιρο, απευθείας δηλαδή από τις ομάδες, αλλά και όχι μόνο, και από τη δραστηριότητα γύρω από το ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι μέσα σε αυτό το κλίμα πόλωσης και έντασης μπορεί να υπάρξει κεντρική διαχείριση, πιστεύετε, επί του πρακτέου? Το βλέπω δύσκολο. Να βγουν οι ομάδες ενωμένες. Το βλέπω δύσκολο γιατί δυστυχώς κάποιες ομάδες, και μιλάω και για μικρές ομάδες, δεν μιλάω για τις μεγάλες ομάδες. Γιατί οι μεγάλες ομάδες το κομμάτι αυτό το έχουν εξασφαλισμένο. Είναι σίγουρο ότι θα βρουν τηλεοπτικό συμβόλαιο, είναι σίγουρο ότι θα βρουν κεντρικούς χορηγούς μεγάλους, είναι σίγουρο ότι θα έχουν έσοδα και μόνες τους να κινηθούν. Ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός. Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι πολλές φορές κάποιες μικρές ομάδες, σε εισαγωγικά πάντα το λέω μικρές, τον άριξε χάσατε στις μεγάλες. Ναι, και βέβαια, ναι, δεν το συζητώ. Δίκιο έχετε, ανέφερα κάποιες ενδεικτικά. Κάποιες μικρές ομάδες δυστυχώς σαμποτάρουν αυτή την προσπάθεια και δεν μπορούμε να έχουμε μια κοινή πολιτική απέναντι όχι μόνο στο θέμα της κεντρικής διαχείρισης, αλλά και σε άλλα ζητήματα. Και δυστυχώς εδώ είναι τα σύννεφα και ερωτήσεις που είπε ο κ. Μαρινάκης. Υπάρχουν ομάδες όχι με σύννεφα, με βροχές σε αυτό το κομμάτι που είναι εξαρτώμενες είτε με δανεικούς παίχτες είτε με ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς. Πάντως νομίζω ότι οι ομάδες που περισσότερο έχουν το θέμα είναι και αυτές που τελειώνουν τη σεζόν στην ΕΡΤ. Και ο Πανετολικός είναι μία από αυτές. Έχει θέμα και νομίζω θα ήταν η σωτηρία το να υπάρχει η κεντρική διαχείριση για αυτές τις ομάδες, γιατί κατά ψέματα δεν έχουν και την εμπορικότητα. Εντάξει, ο Πανετολικός βέβαια έκρουσε μια πόλη και φαντάζομαι και ολόκληρη την περιοχή με την παρουσία του, οπότε υπάρχει ενδιαφέρον, αλλά υπάρχουν και ομάδες με πολύ λίγο κόσμο που μάλλον έπαιρναν δυσανάλογα χρήματα σε σχέση με αυτά που επιτάσσει η εμπορικότητά τους, και εκεί είναι ίσως το λεπτό ζήτημα για την κεντρική διαχείριση. Με ποιους κανόνες θα υπάρχει, γιατί είναι φυσιολογικό να σου πει ο ΠΑΟΚ ή ο Ολυμπιακός, παιδιά δεν κοιτάω παίρνω τα ίδια λεφτά με το. Πείτε οποιαδήποτε ομάδα, με τον Αστέρα Τρίπολη, με τον Ατρόμητο. Ποτέ δεν γινόταν αυτό να παίρνουμε τα ίδια τα λεφτά. Πάντα οι μεγάλες ομάδες παίρνουν αρκετά περισσότερα. Έτσι κι αλλιώς. Αλλά να ξέρετε, υπάρχουν χώρες οι οποίες έχουν μια διαφορετική κουλτούρα και φιλοσοφία στο ποδόσφαιρο, που ενισχύουν τις μικρές ομάδες για να υπάρχει μεγαλύτερος ανταγωνισμός και να γίνει καλύτερο το ποδόσφαιρο, το οποίο
όταν γίνεται καλύτερα φέρνει περισσότερα έσοδα. Και χορηγούς και πολιτικά περισσότερα και σε άλλες χώρες, σε χώρες οι οποίες έχουν δει διαφορετικά τα πράγματα. Εδώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Νομίζω ότι είναι εύκολο να βρούμε έναν τρόπο να μοιραστεί το συμβόλαιο. Και ξαναλέω για την πολιτεία, το επαναλαμβάνω ότι για τα τηλεοπτικά περίπου ένα ποσό με απόκληση είναι γύρω στα 40 εκατομμύρια. Δίνει πολλαπλάσια χρήματα η Super League, οι ομάδες που είναι στο κράτος. Το να δώσει για να έχουμε ένα, και να απαιτήσει μετά το κράτος ένα καλύτερο ποδόσφαιρο, γιατί είναι ένα κοινωνικό αγαθό το ποδόσφαιρο, είναι η χαρά, είναι το βασιλιάς των αθλημάτων, είναι η χαρά του περισσότερου κόσμου δηλαδή. Δεν θα είναι κακό και είναι θέμα και ιδεολογικό και φιλοσοφία από εκεί και πέρα. Και δεν έχουμε και τις εξαρτήσεις που μπορούμε να έχουμε με την Nova ή με την κάθε Nova και τις σχέσεις κάτω από το τραπέζι και και τους φίλους ή οτιδήποτε άλλο. Εκεί θα είναι πιο ξεκάθαρα τα πράγματα. Δυστυχώς όμως... Απ' την άλλη όμως ξέρετε ότι κάποιες ομάδες έχουν ήδη συμβόλαια. Ανέφερα τον Άρη. Ο Άρης έχει άλλα δύο χρόνια συμβόλαιο. Είναι φυσιολογικό. Ο Άρης νομίζω ότι η Λάρισα και... Δεν θα το πετάξει. Ουσιαστικά όλα αυτά τα συμβόλαια μπορούν να μπουν σε ένα κουμπαρά και από εκεί και πέρα, αφού συμφωνήσουμε στον τρόπο που θα μοιραστούν, να μοιραστούν έτσι όπως πρέπει. Αν ο καθένας τραβήξει τον δρόμο του, ναι. Αλλά φανταστείτε του χρόνου πέντε ομάδες να μην έχουν συμβόλαιο, γιατί ποδόσφαιρο μιλάμε. Εμείς θα κατέβουμε με την ομάδα την ΚΑΠΑ19. Θα κατέβουμε με αυτούς, γιατί δεν θα έχει τη δυνατότητα ο Κοστούλας να βάλει άλλο 1,5 εκατομμύριο που είναι τα τηλεοπτικά συμβόλαια. Γιατί σας λέω, πολύ λίγοι στο ποδόσφαιρο, πολύ λίγες ομάδες, ίσως και καμία, μπορεί να έχει, όχι να έχει κέρδος, να είναι τα έσοδά τους και τα έξοδά τους στα πανιά, στα καράβια. Πολύ λίγες ομάδες και μάλιστα πρέπει, κύριε Βολεβόνη, να αποφασίσουμε και τα κριτήρια. Γιατί ας πούμε, όταν ήταν και ο Άρης στην ΕΡΤ, ήταν και ο Ατρόμητος και ο Πανετολικός κτλ. Δεν γίνεται να παίρνει ο Άρης τέτοια χρήματα με τον Ατρόμητο με βάση την εμπορικότητα που έχουμε. Αν η λογική μας είναι της ενίσχυσης κάποιων μικρότερων ομάδων, θα το δεχτώ. Αλλά όταν η λογική μας είναι η εμπορικότητα, δεν γίνεται να παίρνουν τα ίδια χρήματα ο Άρης, ο Ατρόμητος και η Ξάνθη. Καταλαβαίνετε ότι εκεί κάπου χαλάει το όλο θέμα. Και εμείς είχαμε παράπονα από αυτό το μοίρασμα που έγινε στην ΕΡΤ. Έγινε με έναν τρόπο το οποίο δεν το διαχειριστήκαν καλά οι άνθρωποι που μιλάγαν με τον τότε υπουργό, τον κύριο Βασιλιάδη, και είχαμε συγκεκριμένα παράπονα, γιατί αποτυπώθηκε τουλάχιστον η βαθμολογική θέση της στιγμής, δηλαδή της χρονιάς της προηγούμενης. Αλλά κανένας δεν ξέρει αν την επόμενη χρονιά είμαστε εμείς πέμπτοι και ο Ατρόμητος δέκατος. Μα πήγε καλά και ο Πανετολικός πέρσι, πήγε πολύ καλά ο Πανετολικός. Ναι. Νομίζω ήσασταν αρκετά ψηλά στη βαθμολογία από ό,τι θυμάμαι. Δεν νομίζω τα περισσότερα χρόνια δεν είχαμε τουλάχιστον θέμα. Ο βασικός μας σκοπός ήταν η άνετη παραμονή. Αλλά νομίζω τα οικονομικά, κυρίως των μικρών ομάδων, θα μεγαλώσουν τον ανταγωνισμό και θα έχουμε ένα καλύτερο ποδόσφαιρο. Και τουλάχιστον δεν θα φύγουν και άνθρωποι οι οποίοι έχουν ματώσει οικονομικά και έχουν μια άλλη φιλοσοφία για το ποδόσφαιρο. Θα μπορέσουν να επενδύσουν όταν δουν ένα πιο καλό τοπίο. Τα περί αναδιάρθρωσης πώς τα ακούτε, πώς τα βλέπετε, γιατί ακούμε πολλά από το να ξαναγίνουμε 16-18, όχι να ανέβουν 4 ναι. από την Super League 2, όχι να ανέβουν 2, όχι να μην πέσει κανένας. Okay, καταλαβαίνω, η ομάδα είναι τώρα σε μια κατάσταση δύσκολη. Όχι, δεν έχει να κάνει αυτό, δεν θα αλλάξουμε θέση. Σίγουρα μας επηρεάζει, να το ξέρετε, όλες τις ομάδες αν βρίσκονται σε μια δύσκολη θέση, ένα χέρι βοήθειας μπορεί να το πιάσουν και να ζητήσουν τη βοήθεια, φυσικά. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν το βλέπουμε έτσι. Εμείς έχουμε μια ξεκάθαρη θέση. Θεωρούμε ότι 16 ίσως είναι, αντιπροσωπεύεται καλύτερα η επαρχία. Γιατί το 14 και το 12 ακόμα που λένε κάποιες ομάδες, φανταστείτε ότι θα είναι τουλάχιστον οι μισές ομάδες θα είναι από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Είναι θέση μας αυτή, ότι 16 μπορεί να σηκώσει το ελληνικό πρωτάθλημα, 16 ομάδες. Είναι, αλλά πέρυσι το αλλάξαμε. Πέρυσι το αλλάξαμε γιατί ουσιαστικά αναγκαστήκαμε. Ήταν μια θέση, υπήρξε ένα ψηλό, σε εισαγωγικά βάλετε, ένας εκβιασμός ότι για να μπει η ΕΡΤ και να βάλει τα τηλεοπτικά θα πάμε σε 14 ομάδες. Ήταν και μια πίεση η οποία υπάρχει ακόμα από την ΟΒΑ, όσο υπάρχει ΟΒΑ, έτσι. Γιατί
προφανώς μπορεί να έχει αρκετά προβλήματα. Τώρα έχει βρει και νέους υπηρετές. Το κάναμε και το δηλώσαμε. Μακάρι να είναι καλό για το ποδόσφαιρο και η Κινόβα έχει βοηθήσει το ποδόσφαιρο όλα αυτά τα χρόνια, έχει βοηθηθεί και έχει βοηθήσει το ποδόσφαιρο μετά. Και εκεί πρέπει να είναι ένα ξεκάθαρο τοπίο. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι αυτό που είπατε, να μην υπάρχουν αντιπαλότητες και να δούμε όλοι πώς θα βοηθήσουμε το άθλημα να πάει ένα βήμα μπροστά. Αν έχουμε τέτοιες καλές συγγνώμη προθέσεις. Κύριε Πελεγόνη, εδώ στις τηλεδιασκέψεις μάλλον, όχι στο κοντά, ακόμα και με αποστάσεις χιλιόμετρων. Χαμός έγινε πάλι χθες. Δεν ξέρω τι παρακολουθούσατε στη διαδικασία. Έχω εικόνα, ναι. Και το ξέρω γιατί είμαι στα περισσότερα συμβούλια, παρόμοιο και ξέρετε τι γίνεται. Μα σας το είπα από την αρχή, αν δεν σταματήσει αυτή η αντιπαλότητα, δυστυχώς, και το χειρότερο είναι αυτό που λένε και το όταν τσακώνουν τα βουβάλια, λέει, την πληρώνουν. Εντάξει, κακό μας κάνει και σε εμάς και σε όλο το ποδόσφαιρο όλη αυτή η αντιπαλότητα. Κύριε Πελεγόνη, πώς υποδεχτήκατε την απόφαση της ΕΠΟ να μην καταργήσει εντελώς την τιμωρία, να του πάει στο μείον 3? Εντάξει, υπάρχουν δύο ζητήματα τώρα. Πρώτον, ότι υπήρχε μια απόφαση της Super League στην οποία έπρεπε να λάβει σοβαρά υπόψη η ΕΠΟ. Απ' την άλλη, εμείς είχαμε μια ξεκάθαρη θέση. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή μια ομάδα η οποία δεν μπορεί να αδειοδοτηθεί με τον τρόπο που δεν έχει αδειοτηθεί, παράδειγμα ο Πανιόνιος πέρσι, να μην υπάρχει καμία τιμωρία. Είπαμε ας μην είναι μείον 3, ας είναι μείον 3, να είναι μία ποινή και να παραμείνει ο περιορισμός στις μεταγραφές. Απ' την άλλη είπαμε και τ' άλλο, ότι των μεταγραφών. Απ' την άλλη είπαμε και τ' άλλο, να μην υπάρξει πρόστιμο, γιατί ουσιαστικά τα προβλήματα αυτών των ομάδων που δεν αδειοδοτούνται είναι οικονομικά, γιατί να μεγαλώσει το πρόβλημα. Το αντίθετο αυτό που είδαμε ήταν ότι δεν ενοχλούσε αυτές τις ομάδες το οικονομικό πρόστιμο, αλλά αυτό που τους ενδιαφέρει ήταν να απελευθερωθούν μεταγραφές και να μην υπάρξουν με μείωση βαθμού. Δεν γίνεται κάποια στιγμή, έτσι κι αλλιώς πολλές ομάδες έχουν γλιτώσει τις τιμωρίες, έχουν γλιτώσει υποβιβασμούς και εμείς το έχουμε πληρώσει αυτό. Το πληρώσαμε και τη χρονιά που πέσαμε, που την τελευταία στιγμή αλλάξαμε τον νόμο και οι ομάδες οι οποίες δεν αδειοδοτούνταν δεν θα πέφτανε, το θυμάστε νομίζω. Ναι, ναι. Και ο Παναθηναϊκός πάλι είναι εδώ, ο Παναθηναϊκός, κύριε Πελεβόνη, ο Παναθηναϊκός. Όχι, δεν ήταν τότε, δεν ήταν ο Παναθηναϊκός. Ποιος άλλαξε τότε? Για τη χρονιά 11-12. Ο Παναθηναϊκός ήταν πέρσι. Όπου και εκεί κάναμε. Ο Παναθηναϊκός ήταν πέρσι. Ή πρόπερσι, δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων, είναι πολλές φορές που έχουν αλλάξει νόμοι. Και οι οποίοι δεν γίνανε και για το καλό του ποδοσφαίρου. Δεν βοηθήσανε τελικά. Εντάξει, δεν ξέρω. Πάντως χαίρομαι παρά το γεγονός που ήσασταν από τις ομάδες που τελικά η ΕΠΟ, η δική σας εισήγηση, ψήφισε. Χαίρομαι που σημειώνεται ότι θα έπρεπε να λάβει υπόψη την απόφαση της Λίγκας, παρόλο που εσείς μειοψηφίσατε σε αυτή την ψηφοφορία. Είναι προς τιμή σας. Ναι, δεν το συζητάμε. Θεωρώ ότι έπρεπε μια απόφαση να τη σεβαστεί περισσότερο, τουλάχιστον σε αυτό το να ξεκινάς ένα πρωτάθλημα με μείον βαθμούς και εμάς δεν μας αρέσει. Δεν είναι ότι καλύτερο. Αλλά όμως δεν διορθώνεται η κατάσταση αν υπάρχει αντιμορρησία. Σωστά. Είναι πολλά τα θέματα που πρέπει να λυθούν, κύριε Πελεβόνη, γενικότερα. Να μην αλλάζουν οι νόμοι, να μπει ένα φρένο σε προκλητικές δηλώσεις που λένε το πρωτάθλημα στημένο και δεν υπάρχει καμία επίπτωση. Λίγο να απλοποιηθεί ο ΚΑΠ και να γίνεται πιο ξεκάθαρο σε ό,τι αφορά τις τιμωρίες ομάδων όταν κάνουν επεισόδια. Είναι λίγο λαβύρινθος το ελληνικό ποδόσφαιρο. Και να μασάμε τα ίδια πράγματα δεκαετίες. Αυτή είναι η δική μου η άποψη. Νομίζω ότι είναι απλά έτσι όπως τα περιγράψατε, 1, 2, 3, 4 και με μόνο αυτά και καλή διάθεση μπορούμε να κάνουμε, θα το ξαναπώ μια ακόμα φορά, βήματα μπροστά, γιατί όχι μόνο είμαστε στάσιμοι, νομίζω ότι πηγαίνουμε και προς τα πίσω κάθε φορά. Κάτι τελευταίο πριν σας αποχαιρετήσουμε, η ομάδα θα είναι έτοιμη αν χρειαστεί να παίξει για τη σωτηρία της. Με το Μάκη Χάπο τα πήγατε καλά νομίζω. Και δύσκολα θα επαναλάβετε πείραμα με το Δεκέμβριο, ικανό ξένο προπονητή σε νεαρή ηλικία. Και
Εντάξει, ξέρετε, καμιά φορά στο ποδόσφαιρο, εγώ δεν θεωρώ, παρότι θεωρώ ότι ήταν λάθος μας όλο αυτό το αποτελέσμα του, παρόλα αυτά θεωρώ ότι είμαστε ανάτυχοι, γιατί και καλό ποδόσφαιρο έπαιξαμε στην αρχή και θα μπορούσαμε βαθμολογικά να βρίσκομαστε σε καλύτερη μοίρα. Και δεν ήταν καλό που δεν πέτυχε το εγχείρημα για μας, γιατί υπήρχε πλάνο και στόχο. Όμως το ποδόσφαιρο τα πράγματα δεν είναι έτσι όπως τα υπολογίζεις, πέσαμε έξω, κάναμε λάθη δηλαδή. Τα διορθώσαμε το Δεκέμβριο, πάλι σας είπαμε υπέρβαση οικονομική, δηλαδή αναγκαστήκαμε να κάνουμε μεταγραφές, τις οποίες πληρώσαμε. Βοήθησαν όμως τα παιδιά, βοήθησαν που ήρθαν, έτσι είναι, και βοήθησαν αρκετά. Βέβαια, ναι, και βέβαια. Και νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε πρόκληση στα play-out. Είμαστε έτοιμοι. Αρκεί να γίνουν, σας είπα, με τις κατάλληλες συνθήκες. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσαν στο Λίμπερο. Καλή δύναμη. Να είστε καλά, και εγώ ευχαριστώ. Θα τα ξαναπούμε, να είστε καλά. Λοιπόν, αυτός ήταν ο πρόεδρος